Αντί να αξιολογήσω ίδιο τη δική μου κυβέρνηση, προτιμώ να αναφερθώ σε αξιολογήσεις που έχουν γίνει τόσο μέσα από τις δύο πρόσφατες αξιολογήσεις της Τρόικα, οι οποίες υπήρξαν με τα κολακευτικότερα σχόλια, κατέληγαν με τα κολακευτικότερα σχόλια για την πρόοδο που έχουμε επιτύχει, στην αναβάθμιση που έχουμε επιτύχει από τους Standard & Poor's, ένας από τους αυστηρότερους οίκους αξιολόγησης, αλλά ταυτόχρονα και γενικότερα το κλίμα που επικρατεί στη χώρα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η ύπαρξη της εργατικής ειρήνης, χωρίς προβλήματα, χωρίς διαδηλώσεις, χωρίς απεργίες. Όλα αυτά πιστεύω ότι βοηθούν έτσι ώστε να εφαρμόσουμε με συνέπεια τους όρους της δανειακής μας σύμβασης και το συντομότερο να ξεπεράσουμε πολλά των προβλημάτων που σήμερα υπάρχουν. Χωρίς αμφιβολία είναι η παρουσία ξένων επενδυτών πρώτον αποδεικνύει την εμπιστοσύνη προς το σύστημα και προς την κυπριακή οικονομία ευρύτερα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα εισαχθεί στην Κύπρο νέο χρήμα, θα υπάρξει μεγαλύτερη ρευστότητα και ως εκ τούτου μέσα και από τις ενέργειες προκειμένου να επιτύχουμε έναν εξυγχρονισμό του όλου συστήματος, να υπάρξει το συντομότερο η επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι, θεωρώ, εκ των πλέον σημαντικών στοιχείων η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Γι' αυτό και εστιάζεται η προσοχή μας στην έξοδο προς χώρες, αλλά και αποτινόμαστε σε σοβαρούς επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα προσφέρει η Κύπρος, έτσι ώστε να καταστήσουμε δυνατή την προσέλκυση νέων επενδύσεων που θα δώσουν, όπως είπα και προηγούμενα, την επανεκκίνηση, την αναγέννηση και πάλι της οικονομίας. Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση αναφέρονται σε δύο τομείς. Ο ένας αφορά το εσωτερικό, ο άλλος αφορά τους ξένους επενδυτές. Όσον αφορά το εσωτερικό, είναι η προσπάθεια εξυγχρονισμού του κράτους, πάταξης της γραφειοκρατίας, η βελτίωση των συστημάτων γενικά, η επιτάχυνση της έκδοσης αδειών εκεί και όπου απαιτούνται και γενικότερα ένα φιλικό κράτος προς τον επενδυτή. Ταυτόχρονα και μια δεύτερη πτυχή αφορά, όπως είπα και προηγούμενα, τους ίδιους τους επενδυτές και είναι η πτυχή που αφορά η εξωτερική μάλλον πτυχή που αφορά τους επενδυτές. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχουμε εξαγγείλει δύο δέσμες μέτρων που αφορούν κίνητρα για τους επενδυτές. Το ένα που αναφέρεται είτε σε πολεοδομικά, είτε σε φορολογικά, είτε σε σωρία άλλων μέτρων που ενθαρρύνουν τους ξένους επενδυτές μέσα από ένα σύστημα που διαθέτουμε όσον αφορά την νομική αρρωγή, τους ελεκτικούς οίκους, το φορολογικό μας σύστημα, την γεωγραφική μας θέση, το γεγονός ότι είμαστε εν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθιστά κάθε εγγεγραμμένη εταιρεία και ευρωπαϊκή να προσελκύσουμε μέσα από όλα αυτά τα μέτρα το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Πρόσθετα, είναι και το μέτρο που προσφέρεται και ενθαρρύνει ξένους επενδυτές ή υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για μόνιμη παραμονή στην Κύπρο, για μακράν διαμονή, αλλά και η παραχώρηση της κυπριακής υπηκότητας, που δεν είναι παρά και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Συνεπώς, έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική λήψη μια σειράς μέτρων που υποβοηθεί και ενθαρρύνει την προσέλκυση ξένων επενδυτών. Θα πρέπει να πω ότι αναγνωρίζω πως η πικρία έχουμε δώσει στους φίλους Ρώσους επενδυτές που έχουν εμπιστευτεί την Κυπριακή Δημοκρατία και γενικότερα την Κύπρο. Αλλά θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν υπήρξε η αναμενόμενη από τους τρίτους αρνητική αντίδραση των Ρώσων. Σίγουρα έχουν υποστεί ζημιές, το αναγνωρίζουμε, έχουν πικραθεί, αλλά ταυτόχρονα η μη εγκατάλειψη της Κύπρου και η συνέχιση της παρουσίας τους δίδει έναν πιστοποιητικό για την εμπιστοσύνη που έχουν. Αυτό ίσως οφείλεται
όπως σε προανέφερα και στο καλά οργανωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών, στην φιλικότητα των Κυπρίων, αλλά και σε μια κοινή κουλτούρα. Ταυτόχρονα βεβαίως λαμβάνονται και μια σειρά μέτρων τα οποία θα υποβοηθήσουν στην αποκατάσταση και της εμπιστοσύνης, αλλά και μόλις καταστεί δυνατόν και στην αποκατάσταση μέρους των ζημιών που έχουν υποστεί. Πιστεύω ότι με τα μέτρα που παίρνουμε και ιδιαίτερα με την δημοσιονομική πειθαρχία των εξυγχρονισμών του κράτους, τα κίνητρα που έχουμε δώσει, τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, το όλο σύστημα που διαθέτουμε, η ανέβρεση υδρογών ανθράκων δημιουργούν μια άλλη προοπτική για το μέλλον της Κύπρου και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ξεπεράσουμε σημαντικές πτυχές της κρίσης και να δημιουργήσουμε εκείνον το περιβάλλον που εγνώριζαν και στο παρελθόν όσοι είχαν εμπιστευτεί την Κύπρο. Θα ξανακαταστήσουμε να αξιοπιστεί τη χώρα και μέσα από τις κινήσεις μας προσπαθούμε να επιτύχουμε και βεβαίως το συντομότερο δυνατόν τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.